Περίπου 300 υπάλληλοι στον συνεργατισμό εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, η προθεσμία του οποίου έληξε χθες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάννης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του, ανέφερε στον Άστρα ότι η συμμετοχή στο σχέδιο είναι εντός των στόχων που έθεσε η Επιτροπή. Θα έλεγα ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Είχαμε πει ότι το ελάχιστο είναι 250, το πιο επιθυμητό θα ήταν 300. Είμαστε δηλαδή στο πάνω μέρος των προσδοκιών και των αποτελεσμάτων που αναμέναμε. Είμαστε λίγο πάνω από το 10%. Το πρόγραμμα αυτό στόχευε γύρω στα 250 με 300 εκατομμύρια ευρώ περικοπές στην πενταετία. Στόχος μας φυσικά, επαναλαμβάνω, είναι να πάμε δηλαδή να πλησιάσουμε τα 300 εκατομμύρια. Είναι πολύ φιλόδοξο και πρωτοποριακό ένας οργανισμός όπως ο δικός μας, το κίνημα δηλαδή, να μπορεί να λειτουργεί με 2 τρίτα ή ακόμη και λιγότερο των δαπανών, παραμένοντας στον ίδιο κύκλο εργασιών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για δύο λόγους. Το ουσιαστικό κομμάτι, όπως έχω πει, είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Αυτό το 300 εκατομμύρια σημαίνει βασικά ότι ο συνεργατισμός με αυτά τα 300 εκατομμύρια θωρακίζεται ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, ό,τι γλιτώνουμε πηγαίνει δηλαδή στα. Έρχεται και βοηθάει τον ισολογισμό του και τον ενισχύει από τις απόψεις. Δηλαδή, κεφαλαιακά θα έρθει και να τον ενισχύσει. Είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα. Είναι μέσα στο πλαίσιο της κατανομής των βαρών και αναλαμβάνουμε και εμείς ένα μεγάλο μερίδιο αυτών των βαρών, που είναι δυστυχώς και σε αυτή τη φάση η μείωση της μισθοδοσίας και η μείωση των υπόλοιπων λειτουργικών εξόδων. Την ίδια ώρα απέρριψε εκ νέου τα περί κουρέματος στον συνεργατισμό. Δεν έχει οποιαδήποτε περίπτωση αυτό το πράγμα να γίνει. Είναι παντελώς άσχετο. Δεν μπορεί να γίνει, διότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε προϋπόθεση σε οποιαδήποτε σημείο, είτε του ισολογισμού του, είτε του σχεδίου αναδιάρθρωσης, είτε έστω στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να κάνει οποιονδήποτε οπουδήποτε να σκεφτεί κάτι. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι εντός Μαΐου τα συνεργατικά ιδρύματα θα μπορούν να επανεξετάσουν το ύψος των επιτοκίων τους, κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Θα δούμε τα θέματα των επιτοκίων. Μόλις ολοκληρωθεί και τον Απρίλιο, όλες αυτές οι οργανικές αλλαγές, δηλαδή πιάσουν δουλειά και καινούργιες επιτροπές και η ανώτερη εκτελεστική διεύθυνση θα συνεργατικά. Όχι μόνο σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και γενικά θα κάνουμε και στο θέμα των επιτοκίων, αλλά και στο θέμα των αναδιαθρώσεων, αλλά και στο θέμα των κανονικών δανείων και της πολιτικής μας, θα κάνουμε αυτό το οποίο είναι ορθό και φρόνιμο και για εμάς, αλλά και για την οικονομία και τους πελάτες. Στόχος μας δεν είναι ούτε το βραχυπρόθεσμο άνισο κέρδος, δηλαδή απλώς έχουμε ψηλά επιτόκια και βγάζουμε ένα κέρδος εις βάρος των πελατών. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τους πελάτες και την οικονομία για την επόμενη μέρα.